Με συνοπτικέ διαδικασίε και μάλιστα ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων η πρόταση να τεθεί επικεφαλή του ψηφοδελτίου που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο Περιφερειάρχη στην Ήπειρο, ο Γιάννη Στέφου. Στη συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι εισηγήσει για τι υποψηφιότητε στι 13 περιφέρειε και να αποτελέσουν αντικείμενο τη συζήτηση και των οριστικών αποφάσεων που θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή. Η υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή Ιωαννίνων και υποψηφίου στι εκλογέ Μαου και Ιουνίου αντίστοιχα θεωρήθηκε εξ αρχή μια δυνατή επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Και ενώ σε προτεραιότητα βρίσκεται το θέμα ανάδειξη τη νέα ηγεσία. Από την τοπική νομαρχιακή, όπω και από τι άλλε τρει περιφερειακέ ενότητε, δεν διατυπώνονται αντιρρήσει, ενώ αντίθετα υπήρξαν θετικέ αναφορέ και δηλώσει υποστήριξη προ τον κ. Στέφου. Η επιτυχία του εγχειρήματο βέβαια για τον ΣΥΡΙΖΑ στι περιφερειακέ εκλογέ, που ειδικά στην Ήπειρο λόγω τη κυριαρχία του Αλέξανδρου Καχρημάνη είναι δύσκολο πεδίο, δεν θα κρυθεί μόνο από την επιλογή του επικεφαλή, αλλά από το ψηφοδέλτιο και τα πρόσωπα στελέχη του κόμματο και όχι μόνο που θα στοιχηθούν δίπλα του. Το επιθυμητό για τον κύριο Στέφο, όπω ο ίδιο τόνισε σε επικοινωνία που είχαμε, θα ήταν η πλειονότητα των υποψηφίων βουλευτών στι πρόσφατε εκλογέ να συμμετέχει ενεργά με την παρουσία και υποψηφιότητά του στο ψηφοδέλτιο. Και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσει να πετύχει και ο ίδιος με τις προσωπικές επαφές. Αντίθετα με τις περιφερειακές εκλογές, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Ιαννητών στις εκλογές του Οκτωβρίου συναντά ένα βουνό εμποδίων και αρνήσεων, απόρρια όχι μόνο του εκλογικού αποτελέσματος και των εξελίξεων κεντρικά, αλλά και της συνολικής παρουσίας της παράταξης πολίτες για την ανατροπή στο Δήμο Ιαννητών, όπως και των επαφών που είχε η παράταξη με άλλες παρατάξεις και δι με την ενότητα πολιτών για να εξεταστεί μια πιθανή διεύρυνση και συνεργασία. Οι συνθήκε είναι πλέον διαφορετικέ, τα περιθώρια συνεργασία μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι ευδιάκριτα, ενώ διαπιστώνεται και μια γενικότερη απροθυμία στελεχών να μπουν δυναμικά στον προεκλογικό στίβο για τι δημοτικέ εκλογέ. Αυτό που ισχύει όμω στην παρούσα φάση είναι η γραμμή που δόθηκε για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών σε τοπικό επίπεδο για τη διαπίστωση περιθωρίων συνεργασία που υπάρχουν με άλλε παρατάξει με συλλογικότητε και κινήματα στην πόλη, καθώ εκτιμάται πω μια αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Ιωαννιτών πολύ δύσκολα θα κατάφερνε ένα καλό αποτέλεσμα.